Δημόσιο. Αυτό το σκουριασμένο κουφάρι είναι το δεξαμενόπλιο Slops. Εδώ και 10 χρόνια, από το 2007, βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση μέσα στον κόλπο της Ελευσίνας, λίγα εκατοντάδες μέτρα μακριά από τις παραλίες που ύστερα από αγώνα ετών κρίθηκαν ασφαλείς για τους λιώμενους. Στον κλειστό κόλπο της Ελευσίνας βρίσκονται περισσότερα από 30 εγκαταλειμμένα πλοία. Κάποια από αυτά, τα 22, έχουν χαρακτηριστεί ιδιαίτερα επικίνδυνα για το περιβάλλον. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το παλιό δεξαμενόπλιο Slops. Τα ανοιχτά μπάρια του πλοίου είναι ασφυκτικά γεμάτα με εκατοντάδες τόνους πετρελαϊκών αποβλήτων και πίσας. Η εικόνα σοκάρει. Κάθε φορά που βρέχει, αυτό το μαύρο τοξικό μείγμα πέφτει στη θάλασσα. Και το δεξαμενόπλιο είναι έτοιμο να κοπεί χειρολεκτικά στη μέση ανά πάσα στιγμή. Το πλοίο βρίσκεται στην κατάσταση που το είδατε, είναι διπλωμένο και από τις δύο πλευρές. Σε περίπτωση που οτιδήποτε συμβεί, δεν υπάρχει ούτε ένα προστατευτικό περίφραγμα για να εκλοβήσει τα απόβλητα τα οποία θα κοιθούν στη θάλασσα. Το Slops είχε οδηγηθεί εδώ για να διαλυθεί. Όμως κατά τη διάρκεια των εργασιών ξέσπασε πυρκαγιά. Η εταιρεία που το είχε αναλάβει έχασε την άδεια που είχε. Από τότε, κανείς δεν φαίνεται να θέλει να αναλάβει την ευθύνη για την απομάκρυση του πλοίου. Έτσι, μια περιβαλλοντολογική ορολογιακή βόμβα χτυπά στην καρδιά της Ελευσίνας. Δυστυχώς, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Κάποια τελευταία στοιχεία που έχουμε από τον Οργανισμό Λιμένους Ελευσίνας λένε ότι χρειάζονται γύρω στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ ώστε να γίνει η πλήρης απορρίπανση. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η κατάληξη. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να δώσει λύση. Στην κλειστή θάλασσα της Ελευσίνας όμως η κατάσταση χειροτερεύει μέρα με την ημέρα. Σε αυτό το μικρό και αβαθύ χώρο υπάρχουν 29 ναυάγια, 22 χαρακτηρισμένα επικίνδυνα για το περιβάλλον, 6 κατεσχεμένα πλοία και 30 παροπλισμένα. Όποιος περπατήσει στο παραλιακό μέτωπο εδώ στην Ελευσίνα, συναντά συνέχεια κουφάρια πλοίων, τα οποία για κάποιο λόγο βρίσκονται βυθισμένα ή παροπλισμένα σε ολόκληρη την περιοχή. Η βασική μέρημνα είναι τα πλοία αυτά να φύγουν από τη θάλασσα και να βγουν στην ξηρά, να κοπούν και να πωληθούν. Όσο δεν γίνεται αυτό, οι κίνδυνοι αυξάνονται και είναι λογικό η ρήπανση, η έστω μικρή ή μεγαλύτερη, να συνεχώς να εντείνεται. Η Εισαγγελία Περιβάλλοντος έχει ενημερωθεί για το ζήτημα του δεξαμενόπλου Slops και έχει ήδη διαταξεί έρευνα. Να σημειωθεί ότι όλοι οι διαγωνισμοί που έχει κάνει ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας για απομάκρυση και διάλυση πλοίων έχουν εκπέσει λόγω μη ύπαρξης ενδιαφερόμενου. Είναι μαζί μου, κυρίες και κύριοι, Παντελή.